Πυρ και μανία είναι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία με την παρουσία ρωσικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων εφοδιασμένων με πυρηνικέ τορπίλε ποσιδών κοντά στι ακτέ των Ηνωμένων Η Ρωσία αρνείται να συμμορφωθεί με τι αμερικανικέ απαιτήσει. Ο Υπουργό Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, Λόιντ ζήτησε για άλλη μία φορά από τη Ρωσία το ζήτημα αυτό ο ίδιο ανέφερε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωση η Ουάσιγκτον θα επιτύχει πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών τορπιλών ποσιδών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι τορπίλε ποσιδών, δηλώνει ο Όστιν, μπορούν να ταξινομηθούν ω πυρηνικά όπλα. Αυτά τα επιχειρήματα πιστεύει είναι επαρκή για μια απαγόρευση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλεία του Οργανισμού Μιλάμε για μια τεράστια τορπίλη που είναι ικανή να προκαλέσει όλεθρο στις αμερικανικές παρακτίες πόλεις. Οι παρατηρητές πιστεύουν ότι είναι αργή σε σύγκριση με ένα διεπηρεωτικό βαλιστικό πύραυλο, αλλά μπορεί να είναι μη αναχαιτήσιμη. Η τρομακτική τορπίλη Ποσειδόν του ρωσικού ναυτικού είναι τεράστια με διάμετρο περίπου 7 πόδια και βάρος περίπου 100 τόνους. Φέρει πυρηνικό φέλιμο φορτίο αντί για τυπική κεφαλή υψηλή εκρηκτική ισχύω. Το MARK 48, μία από τι τυπικέ τορπίλε βαρέω βάρου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, έχει διάμετρο μόλις 21 ίντσες και ζυγίζει πάνω από 3.500 λίβρε. Σχεδιασμένο για να καταστρέφει τι ναυτικέ βάσει, το όπλο τη Μηχανή τη Μοίρα έχει τη δυνατότητα να πνίξει αμέσω στην Ουκρανία κάτω από ένα τσουνάμι ύψου 330 ποδιών. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μια τέτοια καταστροφή θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πυροδότηση μιας πυρηνικής κεφαλής υποβρύχια κοντά στην ακτή. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι οι υποβρύχίε πυρηνικές τορπίλες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστια τσουνάμι. Ο φυσικός Rex Richardson είπε στο Business Insider... Ένα αποτελεσματικό πυρηνικό όπλο στην περιοχή των 20 μεγατόνων έως 50 μεγατόνων κοντά σε μια ακτή θα μπορούσε σίγουρα να προσφέρει ενέργεια ίση με το τσουνάμι του 2011 και ίσως πολύ περισσότερο. Εκμεταλλευόμενοι το φαινόμενο ενίσχυσης του ανερχόμενου θαλάσσιου πυθμένα είναι δυνατά τα κύματα τσουνάμι που φτάνουν σε ύψη 100 μέτρων. Το όπλο που μοιάζει με ένα μικρό υποβρύχιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πυρηνικό ποτρεπτικό μέσο έναντι εχθρικών βάσεων και ναυτικών σταθμών. Η εκτόξευση και η λειτουργία του είναι συνώνυμες με μια προηγμένη εξελιγμένη τορπίλη με πυρηνικό οπλισμό με απόδοση έκρηξης 2 μεγατόνων. Είναι επίση ικανή να φέρει και συμβατικά ωφέλιμα φορτία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.